Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Μαζαράκι, όπου σήμερα Κόμιτς, Μάστορας και Κουρκούτες έρχονται αντιμέτωποι στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλλου. Ξεκίνησε μόλις το παιχνίδι μας με τον Κόμιτς Μάστορα να βρίσκεται στην πρώτη επίθεση του παιχνιδιού. Θα γίνει το κλέψιμο Κουρκούτε στον ευνηδιασμό και θα έρθει και το πρώτο καλάθι. Διαχειρός Δημητρόπουλου. Αυτός είναι που θα ανοίξει το σκόρ για το 0-2. Οι Κουρκούτες, υπενθυμίζω, έχουν το απόλυτο μέχρι στιγμή στον όμιλο με δύο νίκες και γάμια ήττα, ενώ από την άλλη ένα μάτς έχουν δώσει οι σημερινοί γηπεδούχοι και έχουν καταφέρει να το χάσουν από τις Ιντιάνα Πέισερς με 38-41. Ξανά ο Δημητρόπουλος στην άλλη πλευρά, ξανά ένα πάρα πολύ απλό καλάθι. 0-4. Ο Κόμιτς Μάστορας τώρα έχει μια επίθεση, η μπάλα στα αριστερά στον Τράση. Σερβέτας, πολύ έξυπνη πάσα του για τον Νικόλα. Τελείωσε ο χρόνος, δεν κατάφερε να εκδηλώσει την επίθεση του έγκαιρα. Οι γηπεδούχοι πρέπει να εκμεταλλευτεί και αυτή η επίθεση για τον Κόμιτς Μάστορα, ο οποίος παράμενε στο 0. Μπάλα στην επίθεση για τους Κουρκούτες, από το πλάι ένα σούτα στο χώρο των Λαδιά. Ούτε στη συνέχεια ο Δημητρόπουλος θα μπορείς να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και η επιμονή των φιλοξενούμενων έφερε αποτέλεσμα ένα φαουλ. Ο Συρίγος θα πάει στη γραμμή. Σκορ στο 0-6. Από τα δεξιά τεσούτα στο χώρο τον Μαρμάρα. Ο Μητρόπουλος. Λαδιάς αφήνει κι άλλο δεξιά. Τρίποντο από τον Αγγελόπουλο, άστοχο, το rebound στα χέρια των Μαύρων. Λίγκρις. Σερεβέτας. Πέρασε πάσα τελικά για τον Λίγκρι. Καθαρή άμυνα από τον Δημητρόπουλο. Και η κατοχή παραμένει στον Κόμιτς Μάστορα, ο οποίος έχει 7 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του. Δεν θα έρθει το καλάθι. Παραμένει στο 0 οι γηπεδούχοι. Αλλά στη γωνία ο Δημητρόπουλος θα πάρει το σουτ. Άστοχο τρίποντο. Μαζεύει ο Τράσης. Μαρμαράς. Σταματάει την τρίπλα. Νικόλας φτάνει κοντά. Θα έρθει το πρώτο καλάθι για τους γηπεδούχους. Για το 2-6. Νέο τρίποντο τώρα για τους Κουρκούτες, εύστοχο αυτή τη φορά. Εκτελεί ο Δημητρόπουλος. Για το 2-9.
Νακόπουλος νωρίτερα έβαλε τα καλάθια για τους Κουρκούτες. Μπέρδεψα εγώ τα νούμερα, το 16 και το 10. Σουτ τήλιξη του χρόνου, Νακόπουλος μάζεψε. Εκεί πάσα για τον Λαδιά, αλλά εκείνος κατάφερε να συγκρατήσει. Νακόπουλος και πάλι. Πάλα στη γωνία, Δημητρόπουλος από εκεί που έφτιαξε νωρίτερα. Θα το χάσει τώρα, Λίγκρις μαζεύει. Για να κατεβάσει και να οργανώσει την επίθεση για την ομάδα του. Λίγκρις πέρασε, πάσα του για τον Νικόλα, εκείνος θα την εκμεταλλευτεί για το 4-9. Και πάλι ο Νικόλας είναι αυτός που μιλάει επιθετικά για τους γηπεδούχους. Πέτυχε το τέταρτο προσωπικό πόδο του. Λαδιάς θα εκτελέσει για τρεις. Αλλά καταλήγει εκτός, Πράσης πήρε και κράτησε τελικά αυτή στον Λίγκρι. Σερεβέτας πέρασε. Νικόλας είχε πάρει καλύτερη θέση από τον Λαδιά και ο τελευταίος αναγκάζεται να κάνει το φάουλ. Πριν η μπάλα φτάσει στον Νικόλα ξανά για να απειλήσει την ίσο από κοντά. 5 και 15 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Και το σκορ στο 4-9. Για επαναφορά ο κόμιτς μας τώρα Στράσης. Παίζει με τον Σερεβέτα Λίγκρις. Στα 5 δευτερόλεπτα θα πάρει την εκτέλεση. Μαζεύει το rebound ο Συρίγος. Θέλει να παίξει γρήγορα μπροστά με τον Ακόπουλο. Πάει στο ένας μέναν εκείνος κόντρα στον Λίγκρις. Θα τον νικήσει για το 4-11. Λίγκρις κατάλαβε την πάσα ο Νακόπουλος και έκλεψε, φεύγει στον εφημιδιασμό. Σαν σε προπόνηση έρθει αυτό το καλάθι, 4-13. Νακόπουλος και πάλι σε ακόμα μια γρήγορη επίθεση κατάφερε να φέρει τους δύο πόντους για την ομάδα. Τον έχουμε και διακοπή για time out από την πλευρά των γηπεδούχων. Επιστρέψαμε μετά την διακοπή για το time out με τον Coach Master να δίνει συνέχεια στο match. Coach Master ο οποίος βρίσκεται στο μείον 9 αυτή τη στιγμή, 4-13 δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Τράσης, παίζει με τον Νικόλα. Πάλι πλάτη εκείνος γυρίζει με το δεξί χέρι, αστοχή. Ο Νικόλας ο οποίος έχει πετύχει όλα τα καλά θέματα στιγμή για τον Coach Master. Τα δύο καλά θέματα βασικά που έχουν βρει οι γηπεδούχοι. Τρίποντο. Δεν ήταν καλό όμως από τον Αγγελόπουλο. Θα πέρασε εκτός. Μαρμαράς στον Σερεβέτα, κυκλοφορεί μπάλα στην περιφέρεια. Μαρμαράς θα το πάρει από πολύ μακριά, αλλά ήταν αδύναμο το σούτ και χωρίς τύχη. Προσπάθεια κατέληξε airball, παραμένει το 4-13, 3-35 ακόμα για την λήξη του πρώτου δεκαλεπτού. Βάλα στο Νικητάκη. Κατάλαβε την επιλογή του αντιπάλου του Σερεβέτας, έβαλε το χέρι του και έκοψε την πάσα. Συνέχεια τώρα με Νικητάκη, προσποιείται τώρα θα πάει μπάλα. Τον Αρτινό που θα εκτελέσει από το πλάι θα στοχίσει ο Νικόλας. Καθάρισε το rebound. Λίγκρις φύγει στα δεξιά. Στον Μαρμαρά προσποιείται εκείνος. Βρήκε την πάσα για τον Τράση αλλά θα κάνει βήματα. Νικητάκης τώρα για τους κόκκινους. Παίρνει την προσπάθεια ο Αγγελόπουλος, αλλά θα το χάσει. Δράσεις τώρα, κατεβάζει. Λίγκρις, στέκεται
εκτελεί για δύο, είναι άστοχο το σούτ, μαζεύει ψηλά ο Αρτινός. Νικητάκης. Αγγελόπουλος βλέπει τον Αρτινό απέναντι. Και πάλι Νικητάκης, πάσα δεν πέρασε, την κατάλαβε ο Τράσης. Μαρμαράς από τα δεξιά. Και τώρα θα έρθει το καλάθι, ούτε με τη δεύτερη ευκαιρία ο Νικόλας, ο οποίος επιμένει και δικαιώνεται τελικά. 6-13. Και πάλι ο Νικόλας δίνει τους δύο πόντους. 6 πόντους έχει βάλει ο Κόμιτς Μάστορας, 6 πόντους έχει και ο Νικόλας. Αγγελόπουλος το ψάχνει το τρίποντο, δεν έρχεται ούτε τώρα. Ενώ βγαίνει και η άμυνα από τους μαύρους, Μαρμαράς έχει φύγει μπροστά. Λίγκρις θέλει να γυρίσει. Και κερδίζει το φάουλ τελικά. Στο μάτς Πλατσατούρας τώρα. Λίγκρις. Βέτα στον Νικόλα. Σαν εκείνος επιλογές. Ανάμεσα στο Μπούγιο θα είναι άστοχο. Είναι άστοχο την προσπάθεια του Σερεβέτα. Γρήγορη επίθεση από τους Κυρκούτες. Δεν ήρθε το καλάθι. Ο Νικητάκης πήγε με φόρα εκεί να τελειώσει τη φάση. Δεν καταφέρουμε να πάρει κάτι. Παραμένει το 6-13. Ένα φάουλ ομαδικό για τους γηπεδούχους. Δύο ομαδικά για τους Κουρκούτες. Εκεί έμεινε ξεχασμένος, τον έχασε η άμυνα τον Βίνιο. 6-15. Έμεινε εκείνος ξεχασμένος κάτω από την αντιπαλή ρακέτα. Και βάλε ένα εύκολο καλάθι για το συν-9. Σερεβέτας παίρνει. Αφήνει χέρι με χέρι στον Λίγκρι. Έγινε το κόψιμο αλλά δεν πέρασε η πάσα. Καρούμπαλης έκανε το κλέψιμο. Βίνιος. Αρτινός, με συγχωρείτε. Το φαουλ τώρα για τους Κουρκούτες έγινε στον Καρούμπαλη. 4 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Μπαλά στον Αρτινό, θα εκτελέσει εκείνος για 3 μέσα. 6-18. Σε διψήφιο αριθμό διαφορά πλέον. Συν 12 για τους Κουρκούτες, 8 δευτερόλεπτα τώρα για τον Κόμις Μάστορα. Στρίγμα για φαουλ στον Λίγκρι. Νικητάκης είναι αυτός που το έκανε στην προσπάθεια του και να πει στον αντίπαλό του. 4,5 στο ρολόι. Πρέπει να εκτελέσει κάποιος, θα το κάνει ο Νικόλας. Θα το χάσει. Φινάλε λοιπόν του πρώτου δεκαλέπτου. Με το σκορ να δείχνει 6-18. Ξεκίνησε και το δεύτερο δεκάλεπτο με τους Κουρκούτες να έχουν ένα προβάδισμα 12 πόντων στα χέρια τους και να ξεκινούν με άστοχο τρίποδο του Αρτινού. 6-18 λοιπόν, Κόμιτς Μάστορας τώρα στην επίθεση με τον Λίγκρι. Κωνσταντίνος Μαρμαράς. Λίγκρις και πάλι. Πιέζεται, βρίσκει όμως τρόπο να εκτελέσει για το 8-18. Νικητάκης. Πήρε ο Αρτινός.
πάνε ξανά στα δικά του χέρια, όχι για πολύ, καθώς παρενέβη ο Πλατσαδούρας και πέταξε εκτός την μπάλα. Σούτ από τη γωνία για 3 πόντους, άστοχο όμως από τον Νικητάκη. Μαρμαράς κατεβάζει. Μπαλά στον Σερεβέτα. Ψάχνει εκείνος την πάσα, τελικά θα επιλέξει το σουτ καθώς βρήκε λίγο χώρο διαθέσιμο. Δεν ήρθε το δίποντο. Αρτινός τώρα για τους κόκκινους. Αρτινός, Νικητάκης. Πέρασε η πάσα, κλείστηκε ο Δημητρόπουλος, ενώ έχουμε και 3 δευτερόλεπτα. Λίγκρις στον Μαρμαρά, δίχως δεύτερη σκέψη και να πάρει το σούτ, δεν ήταν καλό όμως. Και Λόπουλος αφήνει στον Αρτινό. Αρτινός και πάλι συνεργάζεται με τον Αγγελόπουλο. Γρήγορες πάσες για τους κουρκούτες. Αρτινός είναι μόνος του. Θα πάρει το τρίποντο, δεν το βάζει ο Μαρμαράς. Καθάρισε την φάση. Μαρμαράς ζητάει ο Σερεβέτας, δεν πάει σε εκείνη την μπάλα. Για 2 πόντους στο σούτ, αλλά και εύστοχο παράλληλα από τον Πλατσατούρα. 10-18. Μειώνουν στους 8 τώρα οι γηπεδούχοι. Γελόπουλος, Αρτινός στα δεξιά τώρα, εκεί που είναι ο Νικητάκης. Πολύ ωραία πάσα, του είδε το κόψιμο του Αγγελόπουλου, ο οποίος δεν κατάφερε από κοντά να φέρει τους 2 πόντους. Λίγκρις στέκεται, εκτελεί ξανά. Είναι άστοχος ο Μαρμαράς, πάσαρε σε αντίπαλο. Ενώ τώρα ο Σερεβέτας κάνει το φάουλ για να ανακόψει τον εχνιδιασμό των φιλοξενούμενων. Νέα πεντάδα τώρα στο μάτς για τους κουρκούτες. Λαδιάς, Νακόπουλος, Σκεύης. Αγγελόπουλος. Καλώς ένας που μου διαφεύγει είναι ο Σύριγος. Αυτή είναι η νέα πεντάδα των κουρκουτών. Λίγκρις άφησε δίπλα στον Σερβέτα. Έγινε το κλέψιμο. 3-2 τώρα στην επίθεση. Λαδιάς επιλέγει όμως κάτι που δεν ήταν δυνατό να περάσει. Μακρινή πάσα και από τον Μαρμαρά. Η κατοχή παραμένει στους γηπεδούχους. Δυσκολεύτηκαν να βάλουν μέσα την μπάλα οι γηπεδούχοι. Λίγκρις για 2 βρίσκει σίδωρη μπάλα. Λαδιάς έχει φύγει μπροστά. Ο Νακόπουλος σε αυτόν πάει μπάλα, αλλά τώρα το χάνει. Στο πρώτο δεκάλεπτο είδαμε πολλές φορές αυτό το σκηνικό, αλλά τώρα ο Νακόπουλος δεν κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μαρμαράς πήρε από την επαναφορά. Λίγκρις με 8 δευτερόλεπτα ο Κόμιτς Μάστορας. Μαρμαράς είχε κάνει την κίνηση προς τα μέσα, θα εκτελέσει πιεζόμενος για 3, δεν θα μπει το καλάθι. Νακόπουλος ξεκίνεται μπροστά. Τώρα στον Λαδιά, ο οποίος θα γυρίσει και με μια πολύ ωραία κίνηση θα κάνει το 10-20.
ξανά στο συν 10. Οι Κουρκούτες 5 λεπτά ακόμα μέχρι την ανάποβλα του ημιχρόνου. Ένα δύσκολο σουτ από τον Πλατσατούρα, δεν είχε κάποια τύχη. Λαδιάς μπροστά, θέλησε τώρα να πάει στην οργανωμένη επίθεση ομάδα του, θα έρθει το τρίποντο. Αλλά όχι, τρεις ποντί από τον Συρίγο. Ενώ έχουμε και time out. Δέκα πόντι χωρίζουν τις δύο ομάδες, 4:40 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Κόμις Μάστορος, ο οποίος από το ξεκίνημα του παιχνιδιού έχει βρεθεί να κυνηγάει στο σκορ. Γρηγοράκης έχει φτάσει κοντά και εκεί είναι πολύ εύκολο για εκείνο να πετύχει το καλάθι, 12-20. Πάσα του Λαδιά. Πήγε στο πουθενά, ήταν και πολύ ψηλή και πολύ δυνατή, το καταδόξερε και ο ίδιος ότι ήταν πολύ κακή η εκτέλεσή του. Ευκαιρία τώρα για τους γηπεδούχους να ρίξουν κι άλλο την απόσταση. Μαρμαράς, ο Μπάμπης Μαρμαράς, καθώς έχουμε κι άλλο τον Κωνσταντίνο. Έγινε το κλέψιμο, Νακόπουλος, αριθμητικό πλεονέκτημα μπροστά για τους Κουρκούτες, αλλά σταματάει η φάση. Λαδιά στην επαναφορά. Συρίγος το αφήνει ξανά. Συρίγος παίρνει και πάει με φόρα προς τα μέσα, κόβεται κανονικά. Τρέσεις. Τράσεις, με συγχωρείτε. Πέρασε η πάσα για τον Νικόλα, δυσκολεύτηκε εκείνος κάτω από την αντιπαλή ρακέτα. Η κατοχή παραμένει στον Κόμιτς Μασορά. Έδωσε τη μάχη του εκεί με τον Συρίγο. 14 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση των γηπεδούχων. Ο Τράς θα πάρει το τρίποντο, το χάνει. Νακόπουλος μάζεψε. Θέλει να φύγουν πάλι γρήγορα μπροστά οι Κουρκούτες. Λαδιάς πήρε και εκτελεί αμέσως. Θα το χάσει όμως. Νικόλας αποφεύγει την πίεση του Λαδιά. Λίγκρις στον Μαρμαρά. Και πάλι Λίγκρις στα δεξιά. Γρηγοράκης με πλάτη προς τα μέσα, η κίνηση του Νικόλα, αλλά δεν ήρθε το καλάθι. Παραμένει το 12-20. Νακόπουλος στον Λαδιά, αυτός αφήνει στον Αγγελόπουλο, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις, αλλά το σου του, όπως καταλαβαίνει και ο ίδιος, δεν ήταν καθόλου καλό. Λίγκρις αφήνει στον Μαρμαρά. Νικόλας και Γοράκης προσπαθεί να πάρει καλύτερη θέση από τον Νακόπουλο. Τράσης τώρα προσποιείται για να αποφύγει την πίεση, αλλά δεν είναι καλό το τελείωμα. Γοράκης παλεύει, Νικόλας πήρε. Δεν είχε ανανεωθεί ο χρόνος και έτσι τελείωσαν τα δευτερόλεπτα που είχαν για την επίθεση τους οι γηπεδούχοι. Μπάλα τώρα στα χέρια των φιλοξενούμενων, οι οποίοι παραμένουν σταθερά μπροστά στο σκορ. Και έχουν και μια καλή απόσταση τώρα, 8 ποντών. Συρίγος πατάει γερά, σηκώνεται. Δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Νακόπουλος ανανέωσε. Τρίποδο τώρα για τους Κουρκούτες, ούτε τώρα. Νέο επιθετικό rebound. Αλλά χαμένη ακόμα μια ευκαιρία για τους κόκκινους. Ούτε ο Συρίγος μπόρεσε κάτω από την αντιπαλή ρακέτα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Λίγκρις. Τράσης παίζει με τον Γρηγοράκη. Να πάει προς τα μέσα, εκείνος κόβεται. Η μπάλα είναι για, για τον Κόμιτς Μάστορα. 3 δευτερόλεπτα όμως το ρολόι, πρέπει να βρουν κάτι γρήγορο εδώ οι γηπεδούχοι. Λίγκρις παίρνει, εκτελεί αμέσως για να προλάβει και τον χρόνο. Νακόπουλος μάζεψε. Λίγκρις όμως διόρθωσε. Έκλεψε στην συνέχεια και άφησε στον Νικόλα, ο οποίος το άκουσε να αφήσει την μπάλα στα δικά του χέρια. 1 και 18 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Λίγκρις έχασε. Νακόπουλος φεύγει μπροστά.
δεν μπορεί να τον φτάσει ο Τράσης. 12-22. Τελευταίο λεπτό πριν το ημίχρονο. Μαρμαράς θα το πάρει το σουτ και το βάζει για 3 πόντους, είναι 15-22. Λαδιάς Συρίκος θέλει να πλησιάσει. Νακόπουλος, η μπάλα ξανά στην αδύνατη πλευρά. Εκεί όπου θα έρθει η απάντηση από τον Αγγελόπουλο. 15-25. Γρηγοράκης πάει κοντά, βρίσκει το χέρι ο Νακόπουλος και κερδίζει το φάουλ, έτσι ο παίκτης του Comets Master, ο οποίος θα έχει και δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές, όπως και στο πρώτο δεκάλεπτο. Έτσι και τώρα πολύ λίγα τα φάουλ και από τις δύο πλευρές. Ένα μόλις ομαδικό για τον Comets Master, δύο ομαδικά οι Κουρκούτες. Γρήγορα και θα στοχίσει στο σουτ. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη προσπάθεια. Θα τη χάσει και αυτή. 7,3. 5-4. Νακόπουλος. 3 στο σουτ του Αγγελόπουλου, ο οποίος χτυπάει ξανά αυτή την φορά στην λήξη του χρόνου. Θα πετύχει το καλάθι, το buzzer beater για το 15-28 και αυτό θα είναι και το σκορ με το οποίο θα ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκίνημα λοιπόν του τρίτου δεκάλεπτου με το σκορ να βρίσκει μπροστά τους Κουρκούτες με 15-28. Με δύο τρίποτα του Αγγελόπουλου, οι σημερινοί φιλοξενούμενοι μπορούσαν να αυξήσουν την διαφορά από τον Comets Master και να φτάσουν σε αυτό το 13 με το οποίο ξεκινούν, συνεχίζουν μάλλον το παιχνίδι στο, σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Ενώ θα έρθει και άλλο τρίποντο από τον Αγγελόπουλο και πάλι είναι ζεστός. 15-31. Όπως τελείωσε το μάτς στο δεύτερο δεκάλεπτο, το ξεκινάει στην τρίτη περίοδο ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Τελευταίος ακούμπησε ο Συρίγος, όπως λένε οι διαιτητές. Ο Μαράς τώρα πάει στο πλάι για να κάνει την επαναφορά. Λίγκρις. Και πάλι ο Μαράς. Θέλει να πάει προς τα μέσα, περνάει ανάμεσα από δύο και έχουμε λήξη του χρόνου. Τρίποντο νέο και αυτό μέσα από τον Αγγελόπουλο. 15-34. Φαίνεται πως έχει βρει το χέρι του ο παίκτης των Κουρκουτών. Δεν πρέπει να το αφήνουν καθόλου χώρο πίσω από τα 6.75. Γρηγοράκης, ωραία η πάσα του για τον Μαρμαρά, δεν την εκμεταλλεύεται εκείνος. Νακόπουλος καθαρίζει και συνέχεια έχουμε το φόλο από τον Τράση. Αγγελόπουλος το πάρει, γι' αυτό τώρα όχι, νομίζω πρέπει να ήταν πάσα αυτή προς τον Νακόπουλο. Ευνηδίασε τώρα την άμυνα του Comets. Όμως θα πάρει τώρα το τρίποντο, το έχασε. Συνήγως πάει προς τα μέσα με φόρα, με τα αριστερό, θα τελειώσει καλά τη φάση. 15-36. Πολύ καλό ξεκίνημα για τους Κουρκούτες στο τρίτο δεκάλεπτο. Έχουν μπει με φόρα. Έχουν καταφέρει να κάνουν ένα σερί 8-0. Για φάουλ και μέσα στο μάτς τώρα περνάει μια νέα πεντάδα. Έτσι φαίνεται πως θα το πάνε οι Κουρκούτες. Το μάτς 5-5.
Δημητρόπουλος, Νικητάκης, Αρτινός, Καρούμπαλης. Και ποιος άλλος είναι που έχει μπει από τους, τους Κουρκούτες, αν θα έρθει το καλάθι από τον Γρηγοράκη, 17-36. Πρώτη πόντι στο 2-10 λεπτό για τους Γιώργο Κόμπιτς Μάστορα. Και ο Βίνιος είναι αυτός που συμπληρώνει την πεντάδα των Κουρκουτών. Ωραία η πάσα, την εκμεταλλεύεται ο Δημητρόπουλος, αλλά τα εύσημα πάνε στον Αρτινό για την πολύ ωραία assist. 17-38. Μαρμαράς. Λίγκρης θέλει να ξεφύγει. Απλωμένο χέρι μπροστά του, θα στοχίσει στο σούτ. Μητρόπουλος τώρα. Νικητάκης στα δεξιά. Βίνιος πήρε αλλά κλείστηκε από δύο. Μια προσπάθεια τώρα για τους Κουρκούτες. Στα 6 δευτερόλεπτα θα έρθει το τρίποντο. Διαστηρός Αρτινού. 17-41. Οι Κουρκούτες έχουν πολύ καλά ποσοστά στο 2-10 λεπτό. Πίσω από τα 6-75. Είχε ανέβει και η διαφορά παράλληλα. Αρτινός δίνει συνέχεια στο μάτς, Νικητάκης. Να περάσει από το Μαρμαρά, πάνω του Σερεβέτας τώρα, αλλά πάτσε γραμμή. Λίγκρης. Φεύγει ωραία ο Πλετατούρας και θα κερδίσει και το φαουλ στην συνέχεια της φάσης. Πλετατούρας τώρα στην επαναφορά, Μαρμαράς. Λίγκρης. Παίρνει και πάλι ο Μαρμαράς. Πιέζεται, ψάχνει λίγο χώρο για να εκτελέσει. Ένα δευτερόλεπτο δεν είχα δει το χρονόμετρο οι γηπεδούχοι και τους έμεινε η μπάλα στα χέρια. Ενώ δεν υπήρξε και κάποια φωνή από τον πάγκο για να εκτελέσουν έγκαιρα. Αρτινός. Δημητρόπουλος στον Νικητάκη. Ξανά Δημητρόπουλος. Νικητάκη στην κορυφή. Θέλει να πάει προς τα μέσα, νομίζω θα μπορούσε να συνεχίσει και μόνος την φάση, προτίμησε να πασάρει έξω. Αλλά η πάσα δεν κατέληξε σε κάποιον συμπαίκτη ούτε αντίπαλο. Κατέληξε στις κερκίδες. 5,5 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Μαρμαράς στον Γρηγοράκη, στον Πλατσατούρα, με συγχωρείτε. Τώρα του Νικητάκη, το είναι και το τέταρτο μάλιστα δικό του. Θα τον αποσύρουν οι Κουρκούτες, να δούμε. Νικητάκης θα καθίσει στον πάγκο τελικά. Πέρα στην θέση του Ολαδιάς, ενώ από την άλλη ο Κωνσταντίνος Μαρμαράς πέρασε στο μάτς. Όχι. Α, ναι, ο Μαρμαράς πέρασε στη θέση του Λίγκρη. Ας έχει πρώτη βολή. Ας έχει και η δεύτερη. Παραμένει έτσι το 18-41. Μόλις 3 πόντους έχει καταφέρει ο Κόμπιτς Μάστορας να πετύχει. Τα 5 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί στο τρίτο δεκάλεπτο. Ένα σούτ από μέσα, πόσο τώρα στο χώρο. Από τον
τον Βίνιο. Ο Τσατούρας. Ναι, τον αντίπαλό του δεν σημαδεύει σωστά. Πυρολαδιάς, ο οποίος ανεβάζει ταχύτητα και φτάνει και μέχρι το τέλος για να τελειώσει με επιτυχία με αυτό το lay-up για το 18-43. Η απόσταση αυξάνεται κι άλλο. Ο Τσατούρας κρατάει, τσεκάρει τις επιλογές, δεν βλέπει κάποια κίνηση και αυτό φωνάζει στους παίκτες του. Ο Τσατούρας πάει μόνος του μέχρι μέσα. Γρηγοράκης σε δεύτερη ευκαιρία. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Ο Μητρόπουλος είναι στον Λαδιά. Και πάλι Δημητρόπουλος, δεν πάει κάποιος πάνω του. Δεν τιμωρεί όμως την αντίπαλη άμυνα που τον άφησε έτσι αμαρκάριστο. Λατσατούρας. Η εσύ το έχει αναλάβει ο Καρουμπαλής. Σε βέτα, σπάτησε γράμμα. Το κατάλαβε και ο ίδιος καθώς κοίταξε στο παπούτσι του. Είχε συνειδητοποιήσει ότι το πόδι του βρισκόταν εκτός θέσης. 3.40 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Πολύ ωραία η πάσα εδώ για τον Λαδιά, ο οποίος τρύπωσε στην αντίπαλη άμυνα, 18-45. Σερβέτας στον Λατσατούρα από το ύψος της βολής εκείνος. Δεν τα καταφέρνει, Αρτινός παίρνει. Στρέφει η άμυνα του Κόμιτς μας τώρα. Λαδιάς στέκεται, εκτελεί για δύο. Δεν σημαδεύει σωστά, δεν παίρνει το καλάθι, παραμένει το 18-45. Να μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο για την τρίτη περίοδο πάντα. Μαρμαρά στον κυνηγάει ο Λαδιάς. Πέρασε ο Μαρμαράς, θέλει να παίξει με τον Γρηγοράκη, δεν βγήκε η πάσα. Βγαίνει στον ευνηδιασμό ο Λαδιάς και ανενόχλητος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 18-47, πολύ κακό. Το τρίτο δεκάλεπτο, πολύ κακή εμφάνιση μέχρι στιγμής από τον Κόμιτς μας τώρα. Στην τρίτη περίοδο, κάτι που αναγκάζει τον προπονητή να καλέσει time out για να σώσει ό,τι σώζεται μέχρι στιγμής και να διορθώσει ό,τι μπορεί. Τρία-19 το επιμέρους σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο. Με 2,5 λεπτά ακόμα να απομένουν. Και το σκορ να δείχνει 18-47 υπέρ των Τουρκουτών. Λίγκρις. Η αστοχία συνεχίζεται από την πλευρά του Κόμιτς Μάστορα. Γρηγοράκης πήρε το φαουλ αφού πρώτα κατάφερε να πάρει και το επιθετικό rebound. Έτσι έχουμε βολές για τους γηπεδούχους. Θα έρθει ο πόντος έπειτα από την πρώτη βολή. Ούτε και από την δεύτερη. Δεν αλλάζει το 18-47. Μόλις ένα καλάθι με το τρίποντο. Όχι με το... με το δίποδο του Γρηγοράκη και ακόμα μια βολή έχουν καταφέρει να πετύχουν οι γηπεδούχοι. Γρηγοράκης τώρα. Λίγκρις στα 10 δευτερόλεπτα. Δράσης παίζει με τον Γρηγοράκη. Εδώ βγήκε ωραία, είπα η μπάλα κοντά στην ρακέτα, αλλά δεν μπόρεσαν να έρθουν ούτε το ίδιο πόντι. Μαρμαράς από το κλειπ που αφήνει στον Τράση. Μαρμαράς στον Σερεβέτα, το αφήνει ξανά εκείνος, θα εκτελέσει ο Μαρμαράς. Βρίσκει σίδερο, Γρηγοράκης μαζεύει το επιθετικό rebound. Τράση ζητά ηρεμία.
Γρηγοράκης, κακή πάσα. Λίγκρης βάζει εμπόδιο στην πάσα των Κουρκουτών, αλλά τελικά θα καταφέρουν να βγουν στον ευνηδιασμό. Αλλά δεν θα έρθει το καλάθι από τον Λαδιά, παρότι ήταν μόνος του εκεί. Πάμε είναι ευκαιρία εδώ για τους Κουρκούτες να πάνε στο σύν 21. Να μπήκαμε στα τελευταία 54 λεπτά της τρίτης περίοδου. Τρεβέτας παίζει με τον Λίγκρι και πάλι παίζουμε πίσω εκείνο σε αστοχή. Γρηγοράκης ακόμα ένα επιθετικό rebound. Δράσεις για τρεις τώρα. Μπάλα δεν μπαίνει, αλλά ο Βίνιος είναι αυτός που έχουμε στο τελευταίος. Νέο 14 για τον Κόμιτς μας τώρα. Γρηγοράκης στον πάγκο για να επιστρέψει ο Νικόλας. Σερεβέτας στον Μαρμαρά. Και πάλι Σερεβέτας. Πάσα σε πρώτο χρόνο από τον Μαρμαρά. Δεν ήταν καλή όμως, δεν κατέληξε στον Τράση. Ακόμα ένα λάθος από την πλευρά των γηπεδούχων. 24 λεπτά τώρα, όλα στην διάθεση της φιλοξενούμενης ομάδας. Αρτινός. Ο Μητρόπουλος έκοψε προς την ρακέτα, έδωσε ξανά στον Αρτινό. Έπεσε στα μέσα εκείνος. Δεν αλλοιώθηκε η προσπάθεια. Στα χέρια του Αρτινού κατέληξε εκτός η μπάλα. Και απομένουν 7,4 τώρα στο ρολόι για τον Κόμιτς Μαστορά. Σερεβέτας κατεβάζει στα 4 δευτερόλεπτα. 3, 2, 1. Μαρμαράς προλαβαίνει το χρονόμετρο. Δεν θα μπει το καλάθι όμως. Και το 18-47 είναι το σκορ. Έπειτα από το τέλος της τρίτης περίοδου. Όλα έτοιμα για να μπούμε και στο τέταρτο δεκάλεπτο, το οποίο και μόλις ξεκίνησε. 18-47 το σκορ, με τους Κουρκούτες να κάνουν ό,τι θέλουν στο τρίτο δεκάλεπτο. Ενώ από την άλλη ο Κόμιτς Μάστορας τα έχει βρει πολύ σκούρα στο σημερινό μάτς. Δράσης έκανε το κλέψιμο. Δεν μπορούσε όμως να πετύχει το καλάθι στην προσπάθεια που πήρε πάνω του. Δημητρόπουλος. Αρτινός αφήνει και πάλι στον Δημητρόπουλο, Λαδιάστορα στη γωνία, 3 δευτερόλεπτα. Είναι ξεχάσμενος εκεί ο Καρούμπαλης κάτω από την αντιπαλή ρακέτα. Και είπε πέσει στην παράβαση συνέχεια με τον Λίγκρι να κατεβάζει. Σερεβέτας. Λίγκρις πέρασε αλλά δεν άφησε την μπάλα στο καλάθι. Λαδιάς κατευθείαν η πάσα, άστοχο το σούτ, ο Βίνιος στην συνέχεια, αφού πρώτα πήρε το επιθετικό rebound, πέτυχε και το καλάθι για να στείλει την ομάδα του στο συν 21, συν 31 με συγχωρείτε. Θα βάλει και την βολή για το 18-50. Μαρμαράς αφήνει στον Νικόλα από κοντά, εκείνος θα μειώσει όσο μπορεί να μειώσει μέχρι εδώ που θα στα πράγματα. 20-50 τώρα το σκορ, 30 πόντι διαφορά. Είναι αδύνατο να ανατραπούν μέσα σε μόλις 10 λεπτά. Λίγκρι σταματιέται με φάουλο από τον Καρούμπαλη. Τρεβέτας, δράση πριν στα αριστερά του, πέρασε ξανά την μπάλα. Τρεβέτας γυρίζει, κλείστηκε, έψαξε και μια πάσα η οποία τελικά δεν πέρασε. Ανοιχτό γήπεδο, αλλά δεν έρθει το καλάθι από τον Καρούμπαλη.
Σερβέτας κράτησε. Νικόλας πάει προς τα μέσα, θα το χάσει, αλλά θα κερδίσει τουλάχιστον τις δύο βολές. Η επόμενη πεντάδα τώρα θα περάσει το μάτς για τους Κουρκούτες. Είπαμε ότι αυτό θα γίνεται από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Μία πεντάδα θα μπαίνει, μία άλλη θα βγαίνει. Μέσα η πρώτη βολή, 21-50. Μέσα και η δεύτερη. Κιτάκης, ο οποίος υπενθυμίζουμε έχει 4 φάουλ. Στο επόμενο δικό του φάουλ αποβάλλεται. Η πάσα έφτασε στον Μαρμαρά, ο οποίος πήρε το δίποντο. Ο Νικόλας είναι εκεί για να πετύχει το καλάθι, να πάρει και το φάουλ. 24-50. Ο Νικόλας, ο οποίος είναι από τους παίκτες οι οποίοι έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν από την πλευρά του Κόμιτς Μάστορα. Μια εμφάνιση την οποία σίγουρα οι σημερινοί γηπεδούχοι θα θέλουν να την ξεχάσουν ή τουλάχιστον θα θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν ως παράδειγμα για να μάθουν και να γίνουν και καλύτεροι στη συνέχεια εν ώψη και του πρωταθλήματος στην Evolution League. Θα θυμίζουμε ότι ο Comics Masters βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ δυνατό όμιλο. Ενώ από την άλλη οι Κουρκούτες υπενθυμίζουμε θα αγωνιστούν στην Master League την φετινή σεζόν. Νικητάκης, 6,5 λεπτά ακόμα για το τέλος. Νικητάκης και πάλι κοντά στον Μαρμαρά. Αγγελόπουλος παίρνει και εκτελεί ξανά για 3. Ο Αγγελόπουλος σήμερα έχει ντυθεί στεφκάρι. 24-55 πλέον το σκορ και έχουμε διακοπή για time out από την πλευρά των, του Comets Mastora. Συνέχεια στο παιχνίδι μετά την διακοπή για το time out. Γελόπουλος κατάφερε να βρει το πέμπτο δικό του τρίποντο πριν διακόψουμε για το time out του Comets Mastora, ενώ εδώ θα έρθουν οι 3 πόντοι γιατί από την πλευρά του Comics Master για το 27-55. Μαρμάρας αυτός που εκτέλεσε εύστοχα. Αγγελόπουλος σε ακόμα μια προσπάθεια προς από το 6-75, τώρα θα το χάσει. Λίγκρις αλέθεση στο Ερεβέτα. Νικόλας γυρίζει, αποφεύγει τον Ακόπουλο. Η πάσα του πέρασε κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Εκεί όπου ο Σερεβέτας δεν μπόρεσε να βγει νικητής. Τον έκλεισε καλά η αντίπαλη άμυνα. Και έτσι η κατοχή επιστρέφει στα χέρια των Κουρκουτών, οι οποίοι βγαίνουν αλόβητοι από αυτή την επίθεση του Comets Mastora. Φαουλ τώρα στον Σκεύη. Χαμηλά έγινε το φάουλ. Συρίγος έψαξε αρχικά την μπάσα, μετά αποφάσισε να πάει προς τα μέσα και κέρδισε τελικά το φάουλ από τον Νικόλα. Τρίτο ομαδικό τώρα και για τους γηπεδούχους. 3 υπενθυμίζω έχουν και οι Κουρκούτες μέχρι στιγμής, ενώ μας απομένουν ακόμα 5 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα. Μέσα από την βολή, 27-56. Συρίγος εκτελεί άστοχα την δεύτερη. Ο Νικητάκης είναι εκεί όμως να μαζέψει και να δώσει μια 14 δευτερόλεπτα στην ομάδα του. 8 τώρα. Γελόπουλος στα 5 δευτερόλεπτα. Νικητάκης κάποιος πρέπει να βρει το σουτ. Δεν το κάνει ο Νακόπουλος, ο οποίος δεν έχει καταλάβει ότι τελείωνε ο χρόνος, ενώ μπήκε και το τρίποδο τώρα, παρότι δεν μετράει.
Βγήκε και αυτό από τον Αγγελόπουλο. Νικόλας. Μαρμαράς στον Λίγκρι. Νικόλας στο παρκέ. Έχει να έχει χτυπήσει ο Νικόλας, ας ελπίσουμε. Να μην είναι κάτι το σοβαρό. Τώρα σηκώνει το παίχτης του Κόμιτς Μάστορα. Τους δείχνει να κουτσένει. Θα καθίσει στον πάγκο. Στην θέση του περνάει ο Γρηγοράκης. Θα του παρασκεφθούν τώρα και οι πρώτες βοήθειες. Συνεχίζει το παιχνίδι με τον νικητά και 4,5 λεπτά ακόμα μέχρι τη λήξη. Έγινε το λάθος. Λίγκρις παίρνει, αλλά είναι και ο Νακόπουλος, ο οποίος ήρθε για να του κλέψει την μπάλα ξανά. Αγγελόπουλος σημαδεύει σωστά και πάλι. Τι κάνει σήμερα ο κύριος εδώ με το νούμερο 0. 27-59 με το έκτο τρίποντο του Αγγελόπουλου. Νέο κλέψιμο από τον Νακόπουλο. Θα έχουν μπροστά οι κόκκινες φανέλες και το κάρφωμα από τον Συρίγο. Όπα, όπα, τι είχαμε εδώ. 27-61. Γυρίζει ο Μαρμαράς, θα το χάσει. Κατοχή, περνάει στους κουρκουτές. Μετά το λάθος των γηπεδούχων. Νωρίτερα είχαμε μια τρομερή φάση από τον Συρίγο, που θα καθίσει τώρα στον πάγκο και παίρνει τα εύσημα από τους συμπαίκτες του. Γι' αυτό το τρομερό καρφώμα που έκανε. Με πιάσε και εμένα προετοίμαστο. Κλέψουμε τώρα από τον Γρηγοράκη. Νακόπουλος είναι εκεί. Δεν υπήρχε μπρος πίσω. Νακόπουλος στον Αγγελόπουλο, υποπίεσε εκείνος. Χάνει το τρίποντο. Νακόπουλος το θέλει, θα το πάρει από την κορυφή όμως. Θα καταλήξει έρμπολη προσπάθεια. Μαρμαράς στον Σερεβέτα. Θα πάρει το τρίποντο εκείνος. Μπάλα καταλήγει Στεφάνη και έξω. Νακόπουλος μαζεύει, 2-20 ακόμα. Για δικαστικού χαρακτήρα αυτές οι τελευταίες στιγμές στο μάτς, καθώς το παιχνίδι εδώ και αρκετή ώρα έχει κρυθεί, με τους κουρκούτες να φτάνουν στην τρίτη νίκη για να κάνουν το απόλυτο στον όμιλο του κυπέλου. Ενώ από την άλλη ο Κόμιτς Μάστορας δεν θα γλιτώσει την δεύτερη ήττα του. Νακόπουλος εδώ πήρε την εξαιρετική πάσα του Αγγελόπουλου. Άφησε την μπάλα στο καλάθι, 27-43. Σερβέτας. Τρίποντο από τον Μαρμαρά. Νακόπουλος ολομόναχος πήρε το rebound. Και θέλει να φύγει μπροστά. Βάζει ταχύτητα, δεν θα μπει το καλάθι. Θα κερδίσει όμως το φάουλ εκείνος από τον Πλατσατούρα, ο οποίος το παραδέχεται κιόλας και του δίνει και το χέρι. Έχουμε βόλες. Τέταρτο ομαδικό του Κόμιτς Μάστορα. Τρία ομαδικά έχουν οι κουρκούτες. Μέσα η πρώτη βολή. 27-44. Μέσα και η δεύτερη. 27-65. 44 είπα πριν, μπερδεύτηκα. Έκοψα πόντους από τους κουρκούτες. Εδώ θα έρθει το καλάθι από τους γηπεδούχους. 29-65.
αλλά έξω στον Νικητάκη, Νακόπουλο στα δεξιά. Αδυνατή πλευρά τώρα για τον Αγγελόπουλο. Σηκώνει τον Δημητρόπουλο και εκτελεί για 3, 29, 68. Ο Δημητρόπουλος τώρα είναι αυτός που χτυπάει πίσω από τα 6.75. Λίγκρις πέρασε προς τα μέσα, 31-68. Τελευταίο μισό λεπτό στο μάτς, κόβεται η μακρινή πάσα. Λίγκρις θα κερδίσει το φάουλ, μετράει και το καλάθι. Πέμπτο φάουλ του Νικητάκη αυτό, ο οποίος θα αναγκάσει τώρα να καθίσει στον πάγκο. Τρία-τρία-εξήντα-οχτώ. 20 δευτερόλεπτα ακόμα για την λήξη του μάτς. Λίγκρις θα βάλει και την βολή. 34-68. Αυτό νομίζω θα είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Όχι, θα κάνουν κανονικά επίθεση οι Κουρκούτες. Τρίποντο του Αγγελόπουλου, πάρτο και αυτό, ο Κερασάκης στην τούρτα. 34-71. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε του μάτς. Νίκη λοιπόν για τους Κουρκούτες, οι οποίοι θα κάνουν το 3-0, ενώ από την άλλη ο Κομιτσμάστορας θα πέσει στο 0-2. Αυτά εδώ το Μεζαράκι. Ο Κομιτσμάστορας 34, Κουρκούτες 71.